Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μυτιλήνη Παναγιώτη Τσακίρη και το θέμα μας είναι οι φετινές απόκριες. Κύριε Τσακίρη, τι μας ετοιμάζετε? Επιτέλους κάνουμε καρναβάλι. Το Μυτιλινιό καρναβάλι επιστρέφει μετά από 3 χρόνια και να σας πω ότι είναι στα 4 χρόνια θητείας, είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε καρναβάλι μέσα από αυτά που μας τύχανε. Οπότε αυτή η επιστροφή θέλουμε να είναι όσο πιο δυναμική, να βγάλουμε όλη την ενέργειά μας, όλες εισαγωγικά τις το οργανωτικό μας ταλέντο. Έχει συσταθεί μια οργανωτική επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τα επιμέρωσες λεπτομέρειες και θέλω να τους ευχαριστήσω, είναι εθελοντές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έκτορα, την Νίκη, τη Ραλού, τον Θεόφιλο, τον Παναγιώτη για τη συνεισφορά τους. Επικεντρωνόμαστε στη μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση για την οποία ευελπιστούμε δεν θα έχει προηγούμενο. Θα λάβει χώρα την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, 26 Φλεβάρι, στην προκυμαία της Μυτιλήνης. Θα ξεκινήσει από εδώ από τα κεντρικά λύκια και θα καταλήξει στην πλατεία Σαπφούς. Μέχρι στιγμής είναι πάνω από 600-700 καρναβαλιστές που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θα έχουμε πλούσια χρηματικά έπαθλα και πλούσια δώρα. Στην παρέλαση συμμετέχουν καρναβαλιστές, μάλλον σύλλογοι, από το Δήμο Μυτιλήνης ή από όλο το νησί? Από όλο το νησί. Θα καταλήξουμε με ένα μεγάλο πάρτι με τους αγαπημένους μας ονειράμα, οι οποίοι είναι και αυτοί οι ενθουσιασμένοι που θα έρθουν, και πιστεύω να δώσουμε, να επιστρέψουμε με ένα τόνο χαράς που τόσο πολύ έχει ο κόσμος ανάγκη. Θα υπάρχουν πολλά happening για τα παιδιά, θα υπάρχει γαϊτανάκι, θα υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που το έχει ανάγκη να το ξαναζήσει η Μυτιλήνη, ο τόπος μας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουμε και δράσεις στα χωριά. Ενισχύουμε το καρναβάλι της Αγιάσου την Δευτέρα που θα γίνει κυρίως η σάτυρα, τον καρναβαλικό σύλλογο Σάτυρος που θα λάβει χώρα στην Αγιάσου και καλούμε τον κόσμο να ανέβει να το παρακολουθήσει. Ενισχύουμε τη χωριά της Γέρας, χωριά της περιοχής της Μυτιλήνης όπως τη Μόρια, αλλά και το Πλωμάρι, όπου και στο Πλωμάρι θα λάβει χώρα καρναβαλική παρέλαση, και γενικά προσπαθούμε να δώσουμε αυτές τις μέρες σε όλη την έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας ένα τόνο χαράς και ευεξίας με την κατάληξη, την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Και καλούμε όλο τον κόσμο να κατεβεί, να φέρει τα παιδιά του, θα είναι κάτι πολύ όμορφο και φαντασμαγωρικό. Τι σχεδιάζετε για το καλοκαίρι? Ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για το καλοκαίρι. Πάντοτε κάναμε κάτι καλό και φέτος θα είναι, πιστεύω, θα ανεβάσουμε κι άλλο τον πύχη. Έχουμε κάνει τις επαφές μας ακόμα, θεωρώ ότι μέσα στο Μάρτιο το καλοκαίρι θα έχει κλείσει.